Θέλω κι εγώ να μεταφέρω την εμπειρία μας από μια περιοχή που ιστορικά αλλά και γεωγραφικά είναι άριχτα δεμένη με την Εργατιά και το λιμάνι. Μια περιοχή που η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της είναι εργάτες και υπάλληλοι, που ζούμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει ανάπτυξη και ιδιωτική πρωτοβουλία σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Εγώ θα μιλήσω για το κομμάτι της ζωής μας έξω από τους χώρους δουλειάς. Εκεί που ζούμε, κάνουμε οικογένειες, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Με άλλα λόγια, εκεί που αναπαράγεται η εργατική μας δύναμη. Και εκεί, διαχρονικά, ζούμε στο πετσί μας την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη μόλυνση από τα δραστηριότητα όλων των βιομηχανικών επιχειρήσεων και από το λιμάνι. Η υγεία των κατοίκων της περιοχής θυσιάζεται στο βωμό των κερδών με τα ποσοστά των καρκινογενέσεων να είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι συνήθως. Η δραστηριότητα παλιότερα των λιπασμάτων και της συμπαινοβιομηχανίας ήρθε τώρα να αντικατασταθεί με τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις της Oil One και τώρα τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που αποδεδειγμένα και με τις τελευταίες μετρήσεις επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία μας αφού λειτουργούν μέσα στο νοικιστικό ιστό και έρχονται να προσθεθούν στη λειτουργία του μεγαθύριου της Costco με ό,τι αυτό συνεπάγεται αλλά και στην ίδια τη λειτουργία του λιμανιού και της Ψιτάλιας. Σε αυτές τις πράσινες επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων δίνεται παχτολός χρημάτων, τα οποία βγαίνουν βέβαια από τις δικές μας τσέπες, ως επιδοτήσεις τη στιγμή που σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά δεν υπάρχει παιδιατρικό νοσοκομείο. Τη στιγμή που στην πόλη μας, που έχει δύο κέντρα υγείας, το ένα έχει γίνει εμβολιαστικό κέντρο και το καινούριο υπολειτουργεί με προσωπικό που έχει μεταφερθεί από το προηγούμενο κέντρο υγείας. Για μας είναι φανερό ότι δεν φταίει το κακό το ριζικό μας για την κατάσταση που βιώνουμε. Φταίνε διαχρονικά οι επιλογές όλων των κυβερνήσεων που σαν καλοί υπηρέτες των αφεντικών τους νομοθετούν αβέρτα, χωρίς να τους σταματάει ούτε η πανδημία, ούτε τίποτα άλλο, με φωτογραφικούς νόμους και διατάξεις για να διευκολύνουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των εφοπλιστών. Είναι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ζεστό χρήμα, άδειες στην Oil One και στην Costco, στα τσιμέντα και αναθέσεις σε ιδιώτες της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι αυτοί και οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές που τους στηρίζουν που διευκολύνουν τη δράση τους ή στην καλύτερη περίπτωση εφησυχάζουν τον κόσμο ότι κάτι θα γίνει κάπου, κάποτε, μέσα από διεργασίες κορυφής, αλλαγή δίθεν των σχετισμών ή εκμεταλλευόμενοι τις υπαρκτές αντιθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή μας. Έχουμε ζήσει σκηνές απείρου κάλους, ειδικά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν στη Βουλή την πώληση της Costco ή να δίνουν νέα άδεια στο Μελισανίδη και ταυτόχρονα να έρχονται στις κινητοποιήσεις μας ενάντια στην πώληση της Costco. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει στον κόσμο διάφορες αντιδράσεις. Ευθύνη όμως έχουν και αυτοί που ξεγελάνε το λαό πετώντας του ένα ξεροκόμματο ή που βγαίνουν στα κεραμίδια διαμαρτυρόμενοι ενώ είναι οι ίδιοι που τόσο καιρό δεν κάνουν τίποτε για να ξεσηκώσουν τον κόσμο, να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν μαζί του καλύτερες συνθήκες ζωής. Για μας ένα είναι καθαρό και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη να γίνει χτήμα όλο και περισσότερου κόσμου. Μόνο με το δικό μας αγώνα, μόνο με την όση των δυνατών πιο μαζική συμμετοχή του κόσμου στους αγώνες που γίνονται, μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Μπορούμε να αποτρέψουμε κάποια από τα σχέδιά τους ή να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας καθαρό τον ένοχο, θα ξεπερνιούνται και οι αυταπάτες και τα διλήμματα. Θα απορρίπτεται και η λογική της ανάθεσης.
θα δυναμώνει η θέληση του λαού για αλλαγές, για ριζική ανατροπή, γιατί έτσι μόνο θα κατοχυρωθούν και οι σημερινές μας κατακτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.